Και θα περάσουμε στο επόμενο θέμα και τελευταίο για τη σημερινή εκπομπή μας. Συνέντευξη της κυρίας Παναγιώτας Αλιφέρη. Η κυρία Αλιφέρη, ένας δραστήριος άνθρωπος, τον γνωρίζουν όλοι πλέον στο Δήμο Μονεβάσιας και όχι μόνο. Μια συνέντευξη εφόλης ύλης, θα έλεγα. Μιλήσαμε για το νομικό πρόσωπο που είναι πρόεδρος. Μιλήσαμε για τον τουρισμό στο Δήμο Μονεβάσιας, το πώς πάει ο τουρισμός. Μιλήσαμε όμως και για την άλλη ιδιότητά της, αυτή της προϊσταμένης του ειδικού σχολείου Μολάων. Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Πάμε να δούμε. Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στα Παπαγιάννικα. Εδώ στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Παπαγιαννίκων. Με την κυρία Παναγιώτα Αλιφέρη, πρόεδρο του νομικού προσώπου του Δήμου Μονεβασιάς. Κυρία Αλιφέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα και μου δίνετε την ευκαιρία να πούμε δύο πράγματα, να τα επικοινωνήσουμε με τον κόσμο και να ευχαριστήσουμε και το Ιωάννα Τσάνερ που είναι πάντα δίπλα μας σε όποιες προσπάθειες κάνουμε διατεθειμένο να τις προβάλλει. Να είστε καλά. Λοιπόν, πρόεδρος νομικού προσώπου. Ένα νομικό πρόσωπο θα μπορούσα εντός εισαγωγικών μαμούθ να έλεγα. Ναι. Πολλές οι ιδιότητες του νομικού προσώπου, αλλά ας ξεκινήσουμε μία-μία. Βασικό, ένα από τα βασικά και αυτά που γνωρίζει ο κόσμος είναι το νομικό πρόσωπο που ασχολείται με τα πολιτιστικά. Mm-hmm. Φέτος, τι γίνεται με τα πολιτιστικά, λοιπόν, τι έχουμε. Πράγματι, ένα μεγάλο κομμάτι από τις αρμοδιότητες του νομικού προσώπου είναι ο πολιτισμός, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ήδη βρισκόμαστε στην περίοδο που προετοιμαζόμαστε, πυρετοδός, για να ετοιμάσουμε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων και να είμαστε σε θέση περίπου αρχές Ιουνίου να παρουσιάσουμε το έντυπο που πλέον έχει γίνει θεσμός και που παρουσιάζει όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται στο Δήμο Μονεβασίας. Είναι πολύ σημαντικό γιατί συγκεντρώνει πέρα από τις εκδηλώσεις του Δήμου και όλες τις εκδηλώσεις που συνδιοργανώνει το νομικό πρόσωπο με τους φορείς αθλητικούς, πολιτιστικούς, αλλά και τις μεμονωμένες εκδηλώσεις. Έχουμε κάνει την προκήρυξη για το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, το δεύτερο Πανελλήνιο Φεστιβάλ, ένας θεσμός που θέλουμε να καθιερωθεί και που όλα δείχνουν πως πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αφού ξεκινήσαμε πέρυσι σε συνεργασία με το θεατρικό, δημοτικό θεατρικό εργαστήρι νέο, πήγε πάρα πολύ καλά, υπήρχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση, όχι τόσο από τις συμμετοχές από τη χώρα, αλλά και από τον κόσμο που ήρθε να παρακολουθήσει τις παραστάσεις. Ήδη φέτος, μέχρι τώρα, έχουμε καταγράψει 37 συμμετοχές. Να πούμε ότι έχετε καταφέρει, έχω δει το πρόγραμμα το πολιτιστικό του καλοκαιριού του Δήμου Μονεβασιάς, έχετε καταφέρει να το έχετε αναπτύξει το πολιτιστικό καλοκαίρι από άκρη σ' άκρη στο Δήμο Μονεβασιάς, να πούμε. Δεν είναι εκδηλώσεις που θα δούμε στη Μονεβασιά, στους Μολάους ή σε τρεις συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό ήταν ένα στοίχημα από την πρώτη στιγμή. Γιατί δεν μπορείς να συγκεντρώνεις τα πάντα στις έδρες των Δήμων και στα χωριά, στις τοπικές κοινότητες, να μην κάνεις κάτι. Άλλωστε, ήταν και ένα αίτημα από τις τοπικές κοινωνίες, από τους προέδρους, από τους συλλόγους κλπ. Εμείς θεωρούμε ότι έτσι πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό και σε κάθε σημείο του Δήμου Μονεβασίας θα γίνει τουλάχιστον μία εκδήλωση. Τι άλλες αρμοδιότητες θέλαμε να κάνουμε γνωστό και εδώ στους Λάκωνες και ιδιωτικότερα και στους πολίτες, στους δημότες της Μονεβασίας, τι άλλες αρμοδιότητες έχει αυτό το νομικό πρόσωπο? Έχετε δίκιο, γιατί συνήθως αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι μόνο ο πολιτισμός. Όμως το νομικό πρόσωπο έχει την αρμοδιότητά του, τον αθλητισμό, αθλητικές εκδηλώσεις, έχει την κοινωνική πολιτική, έχει τους παιδικούς σταθμούς, και οι παιδικοί σταθμοί είναι τρεις που υπάρχουν στο νομικό πρόσωπο, έχει τέσσερις φιλαρμονικές, Διών, Ασοπού, Μολάων, Μονεβασίας. Έχει το καπί των Μολάων, που τελευταία κάνουμε μια προσπάθεια έτσι να το αναβαθμίσουμε και να το προβάλλουμε ακόμα περισσότερο και πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Έχει το μουσείο το λογογραφικό του Ζάρκα, της Ρηχιάς συγκεκριμένα. Έχει την πινακοθήκη και την βιβλιοθήκη του Αχιλέα του Βαρβαρέσου, ενός δωρητή των ποιών. Ήδη όλοι οι πίνακες έχουν συντηρηθεί και είμαστε προς την κατεύθυνση να τους εκθέσουμε για να φτιάξουμε και μια πινακοθήκη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι αρμοδιότητες του είναι πολλές και σε πολλούς τομείς. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, θα έλεγα, του Δήμου Μονεβασιάς, φυσικά το λέει και το όνομά του, είναι αυτό το brand name Μονεβασιά. Αυτό. Τι σημάδια έχουμε φέτος το καλοκαίρι? Περάσαμε μια περίοδο του Πάσχα, υπήρχε κίνηση γενικότερα στο Δήμο και τι σημάδια? Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συστηματική δουλειά και κυρίως από την Επιτροπή Τουρισμού όσο αφορά την προβολή του Δήμου Μονεβασίας.
Υπάρχει καταρχήν ο βράχος μαγαζιάς που είναι σαν να λέμε το κεντρικό και γύρω από αυτό να αναπτύσσονται όλες οι άλλες περιοχές που έχουν αξιόλογα πράγματα να προβάλλουν στον επισκέπτη. Βυθισμένες πολιτείες, Παυλοπέτρη και πόλη του Αρχαιοσοπού, Σπύλο Καστανιάς, ένα εκπληκτικό γεωλογικό μνημείο, καταπληκτικές παραλίες. Τι να πρωτοποιεί κανένας. Αρχαιολογική χώρη έχει δηλαδή όλη την γκάμα των πραγμάτων που χρειάζεται για να έχει επισκεψιμότητα. Με την προβολή λοιπόν που έγινε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Να σας πω ότι το Πάσχα είχαμε 100% πληρότητα μέσα στο κάστρο και πολύ μεγάλη πληρότητα και στις γύρω περιοχές. Και τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι έτσι πολύ καλά θα πάμε και το καλοκαίρι. Και να προσκαλέσουμε αυτούς που σκέπτονται να οργανώσουν τις διακοπές τους και που δεν έχουν αποφασίσει ακόμα, να έρθουν στο Δήμο Μαναβασιάς, γιατί σίγουρα θα φύγουν από εδώ με τις καλύτερες εντυπώσεις. Έχει να τους προσφέρει απλόχερα όλα αυτά που τον έχει πλουκίσει η φύση, τα μνημεία του που είναι καταπληκτικά. Η Παναγιώτα Γιαλιφέρη ως εκπαιδευτικός, ως προϊσταμένη του ειδικού σχολείου. Θέλω να μου πεις εκεί. Κοιτάξτε, μιλάμε για την σχέση μου με το Δήμο και την ενασχόλησή μου με τα κοινά όλο αυτό το διάστημα και πολύ λογικό είναι να μην γνωρίζουν ότι η δουλειά μου είναι εκπαιδευτικός, ότι είμαι εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής μετά από προσπάθεια μεγάλη για να μπω σε αυτό το κλάδο, ήταν κάτι που ήθελα ανέκαθεν. Έχω την τιμή να διευθύνω το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο των Μολάων, ένα σχολείο που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια, το 9-10 ήταν η πρώτη χρονιά και πραγματικά είμαι περήφανη που είμαι εκπαιδευτικός, που ασχολούμαι με τα άτομα που διαφέρουν και που έχουν ειδικές ικανότητες και ειδικές απαιτήσεις για να μπορέσουν να βγάλουν αυτές τις ικανότητες και αυτό να ξέρετε ότι γεμίζει εμένα και περισσότερο για τις μπαταρίες μου από κάθε τι άλλο. Χαίρομαι όταν βλέπω τόσο δραστήριες γυναίκες, μας τιμά άλλωστε. Και μας έπεισε και όσον αφορά τη Μονεβασιά, ραντεβού στη Μονεβασιά. Καλοκαίρι. Και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου την κυρία Λιφέρη για την συνέντευξη που παραχώρησε.